κουράγιο, θέλω να μου πεις την εξής ιστορία. Θυμάμαι που είχες ξαπλώσει τα μεσημέρια, καθώς ήσουν στο δέντρο και ξάπλωνες στο δέντρο, στον Άγιο Κωνσταντίνο. Και θέλω να μας πεις την ιστορία, να την ακούσουν τα παιδιά εδώ, που μπήκε ένα φίδι στο παντελόνι. Όχι, ρε Κωνσταντίνο, στο λόγι το δικό σα, ειδικά στο καλογερό, γιατί μπήκε το. Α, στο, σε εμά ήταν. Α, στο καλύβι ήταν. Για πες, εγώ νόμιζα ότι ήταν στο δέντρο. Για πες μας. Τότε ήταν Μάιος μήνας. Και ήταν η πρώτη μέρα που θα τα πάω στα λιβάδια και να τα πρόβατα. Γιατί είχα και του πάρμα μου του δωράκου τα χωράπια. Καταλαβαίνεις, είχα και τα δικά μου. Και τα δικά μας. Είχα και τα δικά σας. Λέω καλύτερα λοιπόν και να μεγαλώσω τα χορτάρια, να στρώσουν λοιπόν να πούσε το καλοκαίρι. Τα πήρα τα πρόβατα, τα πήρε τα πόλη. Κασυγχωρόμαστε πρωί, πέραγε από εμάς πρώτα το. Ο Γαλατάς από τα Καλάβρατα. Με έλειπε ύπνος. Πέσαν τα πρώτα, δεν εφαινόσατε μέσα στο χορτάρι. Λοιπόν, φτάνω εκεί, όπως ήταν η μάντρα γύρω του αλωνιού, ρίνω το σακάκι εγώ, πέφτω. Αποκοιμήθηκα αμέσως, λες και με αφιόνισες. Απ' την κούραση, έρχεται το φίδι. Αφού τα πρόβατα πέσανε μέσα, από τα πρόβατα πρόνοιξε το φίδι. Ήρθε εκεί οι αρμύλες μου, γιατί δες όπως αρμέμι εμείς οι σιωπάνιδες, φεύγουν στη ψέσα πάνω κατά τα παπούτσια. Να γάλα, μυρίζε γάλα, μυρίζε γάλα. Να μυρίζανε τα παπούτσια μου από γάλα, ήρθε το φίδι, αλλά εγώ τότε που πήγαινα σιωπάνις ήμουνα. Από μέσα φορούσες σκελέα, πατέρα. Ήμουνα ντυμένος καρποστάλι τσούμπι που λέμε. Η αρβίλα, στην αρβίλα λοιπόν φόραγα από μέσα... Σκελέα. Κάλτσες. Και στο ρούχο μακρύ μέχρι εκεί κάτω. Στο το σκελέα. Το έβανα μέσα στις κάλτσες, το παντελόνι. Λοιπόν. Μπήκε το φίδι, κατακρεατής ήτανε ο σκελέας. Ήρθε το ανήφορο το φίδι, εδώ. Κοιμόσουνα εσύ. Ναι, ήρθε εδώ πάνω. Εδώ η μέση. Ήτανε και λίγο σάστηνο κάβαλο το παντελόνι. Αυτό τώρα έκανε τη διαλογή εκεί πάνω. Πού θέλει να πάει, ήβρε εμπόδιο εδώ. Εμπόδιο ήβρισκε και εδώ θέλει για να έρθει. Κατάλαβα σαν κάτι να με γαργάλευε και σαν κοιμισμένος χάμου, σαν όνειρο. Καταλάβαινα και το πόδι μου σαν να ήταν παγωμένο, σαν όνειρο. Αλλά ήταν και στην πραγματικότητα. Είχε τέτοιο μαγνήτη το πίδι που μου φαινόταν ότι ήταν παγωμένο από το πίδι. Λοιπόν, σε έναν καιρό, λέω, κοιμισμένος. Ρε λέω, τι να είναι, θες να είναι κανένα φίδι. Μου ράνισα τα μάτια μου. Κοιτάω απάνω στο στραγάκι στο παπούτσι, η ουρά έκανε έτσι του φιδιού. Εδώ πάνω το κεφάλι έκανε έτσι που ήθελε να πάει για να γυρίσει πίσω. Πώς φαίνεστε. Μόλις αντιλαμβάνεσαι ότι... Μόλις αντιλαμβάνομαι ότι ήταν φίδι. Έγινε λάστιχο η μέση μου χωρίς από τη μέση και κάτω να κουνηθώ καθόλου και το άλλο σώμα εσηκώθηκε στα εκεί χωρίς να το πιέσω το φίδι καθόλου. Αφού βεβαίωσα ήταν φίδι. Τώρα λέω, Σωτήρη μέχρι τώρα δεν σε έφαγε. Αλλά πώς μπορώ να το διώξω από απάνω. Πιάνω. Αφού βεβαίωσα ήταν το κεφάλι εκεί. Και λέω, τώρα
η ζωή ή θάνατος. Το ένα μου χέρι εκεί, από τη μέση, αλλά κεραυνός και τα δύο. Το άλλο από εκεί, από το κεφάλι. Και το βουτά και πιάνω ρούχα και φίδι. Έτσι. Μάχη του σκρά. Το φίδι όμως από εκεί και κάπου. Δεν πάνε τόλιος από το φίδι. Και τα ρούχα μου γεννήκανε όλο αίματα από το φίδι. Μπορεί να τα βλέπω ακόμα. Ναι. Αλλά το φίδι από εκεί και κάτω ακόμα λοιπόν... Ήτανε ζωντανό παρτάραγε. Έδερνε. Ήτανε ζεστό. Αλλά λέω τώρα πώς θα το πετάξω από απάνω μου. Ντώνω τη λουρίδα, τα πόλυκα και από τη μέση, αλλά από το κεφάλι το κράταγα. Λες μείνει στο κατωμήριο και μέσα. Με το ένα χέρι. Ντώνω τη σωστήρα, ξεκουμπώνω λοιπόν το παντελόνι. Το φίδι ζεστό και λιωμένο και άλλο το. Έκανε έτσι όπως τη λαγούσα τον ανήφορο. Αφού ξεκούμπωσα το παντελόνι, το έκαμα έτσι, αλλά δεν εσηκωνώ, να μην είχε κυριέψει και φόβο. Λοιπόν, θα μου βρεθεί ένα ξύλο από μπουριά σαν μπαλούκι, βαρώ λοιπόν και κόβεται ένα κομμάτι τέτοιο και το βουρλάω εκεί. Στο φίδι όπως ήταν και είχε βγει όπως τη λαγούσα. Το πέταξα πέρα εκεί. Κάνω πήγε έτσι. Πάνω στο ξύλο, το φίδι μόλις το βάλες στο ξύλο εκεί. Ναι, έτσι και το ζύγεσα. Είχε κάνει, είχε πεταχτεί για να βγει αυτό. Το ζύγεσα εκεί. Και με το ξύλο τάκ του δυνατά και αφού γεντώσει το σώμα. Το σώμα ήταν ζεστό. Αλλά, εν βάση νεκρό ακόμα, το κεφάλι νεκρό. Πάει τόλιο στο κεφάλι. Το σώμα ζεστό, αλλά το κεφάλι νεκρό. Το χέρι, τέλος. Μέγενη. Λοιπόν. Κάνω το παντελόνι έτσι κάτω, κοιτάω. Πού κάνεις. Σκελέας. Πανελάκι. Σόβρακο. Λιωμάτα αίμα. Τώρα, λέω, το αίμα θα ποτίσει απάνω, στο σώμα μου. Ποιος ξέρει τι είναι. Να την τυριαστώ. Ήξερα. Ήξερα, μέτρο και η αγωνία. Τι να κάνω, λέω. Πιάσω, λέω, να βγάλω το παντελόνι και θα κάτσω έτσι να στεγνώσω το αίμα. Αλλά αν είναι κανείς ένα άντρο για μένα, δεν θα λέει τι κάνει κοινός άνθρωπος εκεί. Μέτρωγε η αγωνία αυτή. Κατόπιν, α, και που το σκέφτηκα, απάνω στέρνα ήταν γεμάτο. Είχε νερό. Είχε σαν νερό. Πάω εκεί, αρχίσα ότι τα μισόπλα, αλλά και να πλύνεις. Αρχίσα η καρδιά και χτύπαγε. Ο Πολιαρόγιος είχε απολύγει τα πρόβατα από κάτω. Στο μπαλκόνι. Στο χωράφι μπαμπαμπίμ, λοιπόν βαρύγαν τα τσοκάλια. Εκείνος εκεί τραγούδα για πάνω στο μπαλκόνι ο Μακαρίτης, έπινε καφέ. Ακούω. Ήθελα να ειδώ άνθρωπο, μη είχε κυριέψει ένα φόβο. Βέβαια. Φράβηξα πίσω στο παντελόνι, κουμπώθηκα. Γιάννη, του λέω, απάνω από τη βεράντα εκείνος και παρακάτω. Τι να αδερφούλη, όπως τα έλεγε. Μήπως έχεις κονιάκ, θέλω ένα κονιάκ, του λέω. Έχω, αδερφούλη μου, έχω, γιατί, τι σε συμβαίνει, σωτηράκο. Μήπως τα έλεγε ψηγούλα, μήπως τα έλεγε ψηγούλα. Κοιτάω με ένα καρσοπότερο και βγαίνει με μια μπουκάλα. Κονιάκ. Κονιάκ, όξο, ήταν μέχρι τη μέση. Το παίρνει μέχρι εκεί το κονιάκ. Νόδω την μπουκάλα, νόδω την μπουκάλα. Παίρνω την μπουκάλα, είχε ρίξει ένα διπλό κοινό, σε κυρινό, αλλά δύο εγώ.
να μπορέσω να πάρει κυκλοφορία. Η καρδιά και λοιπόν, κυκλοφοριακό. Και τι απαστευτείς εσύ με την αδερφόλη μου έκανε. Μετά έγινε και η μαλλιά. Αν θέλετε να γίνετε τι έπαθα, κάνω έτσι. Του σώβρα από τα ρούχα. Με στα αίματα των κατοίκων. Έτσι και έτσι και έτσι. Ένα φίδι πήγε να με φάει. Και με έσωσε. Ή αν ήταν κάτω κρεατή στο φίδι και δεν φόραγε. Θα σε τσίμπαγε το φίδι, μην πληρώσει. Και με τσίμπαγε, θα λαπεθάνω από καρδιά, διότι. Λυσίω λύσανε τα γεννητικά όργανα, θα τα παιδά. Δεν μπορούσαμε να αναπάσει για αυτό. Τέλος. Κατάλαβε. Άμα θα διασταλθεί κίνδυνο, θα σε χτυπήσει το φίδι, δεν υπάρχει περίπτωση. Και γι' αυτό σου λέω ότι η ζωή έχει τραβήξει πολλά άλλα. Ήμουν σκληρό καρύδι εγώ. Πολύ σκληρό καρύδι. Μια φορά. Άμα πιάνεις το φίδι και το λιώνεις με τα χέρια σου, τι άλλο πες να κάνεις. Τι άλλο να κάνεις. Μένεις από το φόβο μόνο. Ήμουν δυνατός τότε, αδερφούλη. Ήμουν λοιπόν, νομίζω τότε. Υπολόγιζα εγώ. Εδώ εγώ ότι έπιανα στα χέρια μου και πες εδώ. Και γίνονταν δύο όπως τα κηδόνια εδώ. Εκεί και εκεί. Να, ρώτα τον. Ναι. Ρώτα τον. Ρε πατέρα, τι είναι αυτά μου έκανε. Τα νεύρα γινώσανται ακριβώς όσο τα μήλα εκεί. Ένα εκεί, το άλλο εκεί. Και την μια μεριά και την άλλη.